Σεργέι Άιζενστάιν. Ο Σεργέι Άιζενστάιν γεννήθηκε σε μια εύπορη οικογένεια στη Λάτβια. Ξεχωριστός μαθητής, πρώτη φορά τον προσέλκυσε το θέατρο και μετά στρέφεται προς την κινούμενη εικόνα. Το 1924 ολοκληρώνει μία από τις πρώτες ταινίες της νέας εθνικής βιομηχανίας του κινηματογράφου της Σοβιετικής Ένωσης, η Απεργία. Εμπνευσμένη από τη τεχνική κοψίματος του Γκρίφιν, ο Άιζενστάιν χρησιμοποιεί την παράλληλη δράση για να αναπαραστήσει την καταπίεση της απεργίας. Αυτές οι εικόνες, όπου κόβεται ο λαιμός μιας αγελάδας, παραπέμπουν στη μοίρα που επιφυλάσσεται για τους απεργούς. Η Κεντρική Επιτροπή ικανοποιείται και ο Άιζενστάιν σύντομα αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια άλλη ταινία για τα 20 γενέθλια της Επανάστασης του 1905. Στην ταινία «Το θορυκτό Ποτέμκιν», τα σκαλοπάτια της Οδυσσού είναι σίγουρα το πιο γνωστό θέμα της σοβιετικής κάμερας και μάλλον μια από τις διάσημες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο συγγραφέας αυτών των αριστουργηματικών σκηνών είναι μόνο 27 χρόνων. Μετά έρχεται η ανάθεση άλλης μιας ταινίας. Οκτώβρης, η προσωπική αναπαράσταση του Άιζενστάιν της εισβολής πριν 10 χρόνια των Μπολσεβίκων στα χειμερινά ανάκτορα το 1917. Η γενική γραμμή που προβλήθηκε το 1929 συμπίπτει με την κολεκτιβοποίηση της γεωργίας. Και πάλι μια ταινία προπαγάνδα, ένα ιδεολογικό μήνυμα που εξαίρεται από τη δύναμη του εξαιρετικού με άκρος υποβλητικές εικόνες. Όμως και μια επικίνδυνη άσκηση. Δραστικές αλλαγές πρέπει να γίνουν στη διαταγή του Στάλιν, που τότε στέλνει τον Άιζενστάιν στο εξωτερικό για να μάθει περισσότερα για τις ομιλούσες ταινίες. Ο Άιζενστάιν ταξιδεύει πάνω κάτω στην Ευρώπη για 3 χρόνια, από το Βερολίνο στο Άμστερνταμ και μετά στην Ελβετία, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει γίνει διάσημος, αν και οι ταινίες του είναι απαγορευμένες σε πολλές χώρες, εκτός από περιορισμένες σκηνές. Τότε περνάει τον Ατλαντικό για να επισκεφθεί το Χόλιγουντ και το Μεξικό. Εκεί ξεκινάει τα γυρίσματα της ταινίας «Βίβα Μέξικο». Όμως, Άιζενστάιν αναγκάζεται σύντομα να φύγει αφού διαφωνεί με τον παραγωγό. Δεν θα ξαναδεί ποτέ πια αυτές τις σκηνές. Πίσω στη Μόσχα, ο Άιζενστάιν αρχίζει να δουλεύει 2 αριστουργήματα με την πρωτότυπη μουσική του Προκόφιεφ. Η πρώτη ταινία είναι η «Αλεξάνδρ Νιεύσκι» και είναι ένας επικός φόρος τιμής στο Ρώσο πρίγκιπα υπό τη στρατηγία του οποίου η χώρα νίκησε μια εισβολή των Τευτώνων στη λίμνη Πέιπου στο Μεσαίωνα. Αυτή είναι η πρώτη ομιλούσα ταινία του. Όμως ο ήχος δεν προσθέτει τίποτα στην ιδιοφυΐα του. Ένας τεχνίτης των ιδεολογικών ταινιών αποδεικνύεται ότι νιώθει ακόμα πιο άνετα με τα πατριωτικά θέματα. Μετά έρχεται η ταινία «Ιβάν ο Τρομερός», ένα εξαιρετικό προτρέτο του τσάρου Ιβάν του 5ου του 16ου αιώνα. Αρχικά μεταρρυθμιστής και κατακτητής, κατέληξε να γίνει τύραννος. Αυτή η ταινία που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι μια τολμηρή ματιά στην καταπίεση και την απόλυτη δύναμη και γιορτάζει τη λαϊκή εξέγερση ενάντια στην εισβολή. Όμως ο Στάλιν νιώθει ότι τον κατηγορεί και το δεύτερο μέρος της ταινίας που ολοκληρώνεται το 1946 αμέσως απαγορεύεται.
Προειδοποιημένος από αυτές τις επιθέσεις και την ασθένεια, ο Ζεστάιν πεθαίνει το 1948 σε ηλικία 50 ετών. Όσοι τον έκριναν σύντομα θα ξεχαστούν, όμως η ιδιοφυΐα του δεν θα ξεχαστεί ποτέ.